Νέο λάδι στη φωτιά ρίχνει κυρίες και κύριοι Άγκυρα. Κατασκεύασε πύραυλο με την ονομασία Τυφώνας, ο οποίος σύμφωνα με την τουρκική μονταζιέρα θα μπορούσε να έχει στόχο οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα. Ο Τάκης Σφυρής είναι εδώ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τάκη. Νίκο, ήταν επτασφράγιστο μυστικό η πρώτη δοκιμαστική βολή αυτού του πυράβλου μικρούς βεληνικούς που κατασκευάστηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία Ροκετσάν. Δεν ήταν ενήμερος ούτε ο τουρκικός τύπος, Νίκο, γι' αυτό και η εικόνα από την εκτόξευση στις 7 παρα 10 το πρωί από το αεροδρόμιο της Ριζούντας δόθηκε αργότερα στα ημιεπίσημα πρακτορία ειδήσεων. Δεν μπορούμε να πούμε πόσο έχει συμβάλει στην εικόνα η μονταζιέρα στις εικόνες που βλέπουμε, αλλά η εκτόξευση ήταν επιτυχής κατά το ανακοινωθέν. Ο πύραυλος έπεσε στις ακτές της Σινόπης και η επιτυχία του εγχειρήματος με ή χωρίς εισαγωγικά επισημάνθηκε σε έγκυρα πρακτορία όπως το Bloomberg. Για ό,τι μας αφορά, ο πύραυλος που ονομάζεται Τυφώνας έχει βεληνικές 561 χιλιόμετρων, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να στοχοποιήσει οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας αφού την καλύπτει όλη. Στη δοκιμή, ο πύραυλος έφτασε το στόχο του σε 438 δευτερόλεπτα, 7 λεπτά και 18 δεύτερα. Ανέπτυξε δε ταχύτητα άνω των 300 χιλιόμετρων, σύμφωνα πάντα με το ανακοινωθέν. Με το που έγινε γνωστή η επιτυχής επισήμως εκτόξευση, τρόλ του καθεστώτος Ερντογάν, Νίκο, άρχισαν να θριαμβολογούν στα κοινωνικά μέσα ότι πλέον είναι θέμα λίγων λεπτών μια πυραυλική αναπάντηχη επίθεση στην Ελλάδα κατά το θα έρθουμε νύχτα ξαφνικά. Και ότι ο Τυφώνας είναι η τουρκική απάντηση στα γαλλικά Ραφάλ και τους πυράβλους Μέτεωρ και Σκάλ που φέρουν. Σχόλια του τύπου άνετα χτυπάμε την Ελλάδα υπάρχουν, Νίκο, ακόμα στο διαδίκτυο, κάποια άλλα πιο αγοραίως προκλητικά έχουν εξαφανιστεί. Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη Σφυρή.